ύφος του όσθεως Διόνυσος στις βάκχες του Ευρυπίδη φαίνεται πως ήταν μόνο η αρχή. Τώρα ο Σάκης Ρουβάς ετοιμάζεται να κάνει ξανά την ανατροπή. Σύμφωνα με το OnlyTheater.gr, ο Popstar θα ενσαρκώσει τον Ιησού στην θρυλική ροκ όπερα Jesus Christ Superstar. Ο Σάκης είναι ένας πολύ ταλάντος άνθρωπος γενικά. Έχει κάνει προσπάθειες, το έχει σπουδάσει αυτό το πράγμα από ό,τι ξέρω στην Αμερική. Οπότε, γιατί όχι. Δεν είναι το πρόβλημα. Είναι ικανότατος, ξέρω ότι δουλεύει πάρα πολύ σκληρά, δεν κάνει πράγματα πρόχειρα. Ό,τι κάνει, το κάνει με πολύ μελέτη και με πολύ περισσότερο και πολύ πείσμα. Και αυτά είναι στοιχεία της επιτυχίας. Tried for 3 years. Seems like 90. Αυτό θα είναι ένα ακόμη στοίχημα που θα βάλει με τον εαυτό του ο τραγουδιστής που πρόσφατα μας έδειξε ότι τα καταφέρνει μια χαρά και ως ηθοποιός. Πιστεύω ότι το κάνει και πάρα πολύ καλά. Δεν είναι μόνο ο ρόλος πρόκληση, όλο το έργο είναι πρόκληση. Νομίζω ότι του ταιριάζει απόλυτα. Κρίνοντας δηλαδή και από, από την τέλη παραγωγή, δεν νομίζω ότι του ταιριάζει. Επειδή είναι musical το Jesus Christ Superstar, έχει πιθανότητες ο Σάκης να αποδώσει αυτό το ρόλο, γιατί στηρίζεται πάρα πολύ και στο τραγούδι ο συγκεκριμένος ρόλος. Τον ανατρεπτικό ρόλο είχε ενσαρκώσει πρώτος ο Tim Rice στο ροκ θεοδράμα του Andrew Lloyd Webber το 1973 και τότε η παράσταση είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Το ίδιο και τον ντεμπούτο του Σάκη στο Σανίδη. Μετά τους κριτικούς και η Μιμιντενίση μίλησε στο περιοδικό OK για την πρώτη του απόπειρα στο θέατρο. Ενδεχομένως, αν ο Σάκης Ρουβάς είχε δοκιμαστεί προηγουμένως ένα musical, αλλά ήταν πιο ομαλή η μετάβασή του στο θέατρο. Ήταν πολύ για εκείνο να παίξει κατευθείαν στις βάκχες. Αλλά στην τέχνη δεν υπάρχουν όρια. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μόλις ολοκληρωθεί η περιοδία του με τις βάκχες, ο Σάκης ξεκινά τις πρόβες για το νέο του βήμα.